Επιποδός βρίσκονται οι υποψήφοι λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές. Ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και υποψήφιος βουλευτής του νομού Καβάλας απίθινε ομιλία στου ετεροδημότες του νομού στην Θεσσαλονίκη. Παραλληλα λίγο νωρίτερα ο κύριος Παναγιωτόπουλος είχε την ιδιαίτερη τιμή να αναγορευθεί επίτιμος δημότης Σήμης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί για την 78η επέτειο από την υπογραφή πρωτοκόλλου παραδόσεως των στρατευμάτων κατοχής 12 νήσου και Κρήτης του συμμάχους. Από πλευρά του, ο υποψήφιο βουλευτή Καβάλα με τη Νέα Δημοκρατία, Μακάριο Λαζαρίδη, βρέθηκε στην λαϊκή αγορά τη παραλία Σοφρινίου. Όπω ανέφερε σε ανάρτησή του, η σχέση εμπιστοσύνη που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια είναι πιο ισχυρή από κάθε άλλη φορά. Παράλληλα, λίγο αργότερα, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωση για τα έργα, όπω αναφέρει στον Δήμο Παγκαίου. Η υποψήφια βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Μέρι Χατζη Κωνσταντίνου, βρέθηκε σε εκδήλωση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλα, με θέμα συμβουλευτική ψυχολογία, διατροφή και άσκηση. Η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ειρήνη Βρανά, βρέθηκε στα δωμάτια Καβάλα. Όπω ανέφερε σε ανάρτησή τη, τα δωμάτια είναι από τα πιο υποσχόμενα χωριά του νομού Καβάλα, με ξεχωριστού ανθρώπου και δραστηριότητε. Έτσι λοιπόν, χειροκρότησε και φωτογραφήθηκε με αθλητέ του Παγκαίου Trail Run. Μάλιστα, έδωσε και πολλά συγχαρητήρια στον Ορειβατικό Σύλλογο Καβάλα για την άψογη διοργάνωση και τη ζωντάνια όλων των συλλόγων και των εθελοντών που συμμετείχαν. Η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καβάλα, Στάνια Ελευθεριάδου και υποψήφια βουλευτή, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκου τη Νέα Καρβάλης και να τονίσει τι βασικέ εχμές του προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση, όπω ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τάνια Ελευθεριάδου, ο Δημήτρη Εμμανουιλίδη, ο Φιλίμον η Αθηνά Παναγιοτίδου, η Αναστασία Μυρλίκη και ο Τάσο Καρασαβόγλου βρέθηκαν στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου στην Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου. Εκεί παρουσίασαν τι θέσει του κόμματο. Ο υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Τηνήματο Αλλαγή Δημήτρη Παπουτσή βρέθηκε στην εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου Καβάλα για τα 100 χρόνια εργατικών αγώνων στην Καπνούπολη προσφυγωμάνα Καβάλα. Ευχαρίστησε δε με ανάρτησή του την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ματίνα Τσούτσα για την πρόσκληση.